LNG είναι με τα πλεκτά, με τα κρόσια. Είναι τελείως λάθος. Mm-hmm. Έχεις ένα λουρί που κρέμεται ζώνη. Ένα αυτό εδώ που κρέμεται. Και έχεις και από τη μία μεριά κάτι κρόσια. Μπορείς να το βγάλεις. Αυτό. Ναι. Νομίζω ναι. Ή να βάλεις τα κρόσια μέσα τα καλύτερα. Τα κρόσια της ναι, είναι, ναι, είναι από το top, το πλεκτό. Ναι, ναι, μάζεψε τα και ρίβαλ τα... Να τα βάλω από ναι, 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 ναι. Για να φαίνεται... Μην κρέμονται όλα, να φαίνεται τουλάχιστον ναι. Μία μαύρη επιφάνεια. Ναι. Καλύτερα. Τώρα είναι λίγο πιο κοντό. Κατράβηξε το και λίγο κάτω. Ωραία. Αυτό το παντελόνι σου πάει πάρα πολύ. Οι γόβες είναι πάρα πολύ ωραίες γιατί είναι λευκές. Είναι αυτό το, το περλέ, ναι, κουφετί που είναι πολύ ωραίες ισορροπημένες επειδή έβαλες την κάλτσα. Αν δεν έβαλες την κάλτσα ήταν πολύ λευκές ναι, και πολύ γυμνό το πόδι. Ωραία είσαι και με την καμπαρτίνα από πάνω. Και έχεις ένα επαγγελματικό look το οποίο έχει και μία τσαχπινιά. Τσαχπινιά, αυτό ήθελα να πετύχω. Αυτό το πέτυχες. Χαίρομαι. Νομίζω καλά θα πάει το ραντεβού. Mm. Βέβαια, δεν είχε τίποτα. Αυτό, εγώ το έβαλα γιατί είχα σκεφτεί γυλαίκο. Αλλά θεώρησα ότι θα το κάνει λίγο πιο κόζι αυτό, να μην είναι τόσο αυστηρό και αναμενόμενο. Ξέρεις, γίνονται κάποια πράγματα πάνω σου, όπως η χθεσινή τσάντα κόκκινη. Επειδή είσαι μικροκαμωμένη και έχεις, φαίνεσαι μικρότερη από την ηλικία σου, κάποια πράγματα τέτοια που φαίνονται λίγο παιδικά, εφηβικά, σε κάνουν να φαίνεσαι ακόμη μικρότερη. Και αυτό δεν είναι πάντα καλό, ειδικά στις δουλειές. Και το λέτε για τα κρόσια αυτό τώρα. Γι' αυτό το πάτι που είναι λίγο σαν να έχει πάει στο πλήσιμο. Όχι, έτσι είναι. Το φαντάζομαι, αλλά έτσι φαίνεται. Ναι. Λοιπόν, ωραία είσαι. Δύο για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη. Γιαννάκη μου. Γεια σας. Γεια σου, κορίτσι μου. Και εμένα μου αρέσει όλο αυτό το look. Νόμιζα στην αρχή ότι οι γόβες ήταν πιο κοντά στο ροζ. Δεν τις έβλεπα γιατί με τα φώτα λίγο... Οπότε ήμουν λίγο ανήσυχος, αλλά τώρα που κατάλαβα το χρώμα είμαι λίγο πιο ήσυχος. Έχεις ένα, ας το πούμε, σε εισαγωγικά αυστηρό στήσιμο. Κάνεις και λίγο βάφτιση. Με το ροζάκι. Έτσι, με το ροζάκι. Λίγο μπομπονιέρα. Λίγο μπομπονιέρα. Κάνεις λίγο βάφτιση. Δηλαδή τα... Είναι και κοριτσάκι, οπότε γι' αυτό με ενοχλεί. Ναι, κάνεις λίγο βάφτιση πάνω σε όλο αυτό εκεί. Και θα συμφωνήσω και εγώ με τα κρόσια που με ενοχλούν πάρα πολύ. Δηλαδή οτιδήποτε κρέμεται γενικότερα. Ξέρεις, θέλει να είναι πολύ. Και εσένα κρέμονται πολλά. Κρέμεται και το φουλάρι, κρέμεται και αυτό. Κρέμεται και η ζώνη. Και είναι και τα μαλλιά. Είναι, δηλαδή... είναι και τα μαλλιά. Δηλαδή, ξέρεις, έχεις πολλά. Που σου τραβάνε την προσοχή ουσιαστικά και χάνεται όλο αυτό το υπόλοιπο look. Κατά τα άλλα δεν έχω να σου πω πολλά, θα την πάρεις τη δουλειά. Την έχεις πάρει φαντάζομαι. Ναι. Είναι τώρα μετά το ραντεβού. Είναι μετά το ραντεβού. Α, την πήρες ήδη. Γι' αυτό είμαι χαμογελαστή έτσι. Φαντάζομαι είναι από διαφορετικά όλα αυτά τα μαγαζιά. Yeah. Είναι από διαφορετικά μαγαζιά. Όλα. Ένα προς ένα, Ναι, ναι. Να τα λέμε και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όταν φοράς το παλτό από πάνω, το πανοφόρι, γράφουν πιο ωραία τα παπούτσια. Όταν το βγάζεις, είναι πολύ μεγάλη επιφάνεια η μαύρη, αλλά τι να σε κάνουμε τώρα και σένα. Πάρει για βάφτιση. Μαρία μου, θες να μας πεις τι συζητούσες πριν. Είναι όλα καλά. Δεν σ' ακούω. Ναι. Έγινε κάτι, θέλεις να το μοιραστείς μαζί μας. Όχι. Ευχαριστώ. Η Μαρία όταν παίρνει καλούς βαθμούς, πετάει. Το χαμόγελο φτάνει στα αυτιά. Όταν δεν παίρνει καλούς βαθμούς, σκοτεινιάζει κατευθείαν. Εντάξει, στεναχωριέται, Μαρία. Μαρία μου, αυτό είναι η βαθμολογία. Αυτό είναι. Βέβαια. Καλέ, θα σκάσεις. Πες το, παιδάκι μου. Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. Κάνω υπερπροσπάθειες. Και παίρνω άσο, ενώ βαθμολογείται ένα τζιν με ένα τίσερ με τρία, ας πούμε. Δηλαδή, δεν βρίσκω κάτι το να το συγκρίνω. Αν κάνω λάθος, θα μου πει κάποια, αλλά δεν νομίζω να κάνω λάθος. Δεν λέω ότι πετυχαίνουν όλα τα look μου, αλλά δεν γίνεται όλη τη βδομάδα. Εγώ δεν το αντέχω να είμαι προτινόμενη, ας πούμε, όταν προσπαθώ τόσο πολύ. Γιατί άλλες δεν προσπαθούνε. Τα άλλα κορίτσια. Όλες προσπαθείτε.
Καταρχάς, εγώ δεν θέλω να κλαίτε όταν εκφράζετε το παράπονό σας ή, εν πάση περιπτώσει, τη δυσαρέσκειά σας. Είναι αυτό, γι' αυτό και δεν ήθελα ξέρω να μιλήσω. Ξέρω ότι πιέζεστε. Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω για να ξεσπάσει κλάματα, αλλά γιατί μπορείς να μιλήσεις. Γιατί σε βλέπω ότι το λες, ξέρεις, κάτι σε απασχολεί. Όχι για να. Προφανώς με απασχολεί, γιατί είναι σαν να με ρίχνει. Δηλαδή, λες και δεν μπορώ να δείξω κάτι άλλο. Όταν τρεις μέρες δεν έχω δείξει τίποτα. Εδώ είμαστε για να το συζητήσουμε. Στέλιο μου. Καταρχήν είναι Τετάρτη. Δεν σώζεται τίποτα. Ξέρω ότι οι βαθμολογίες μου είναι πολύ χαμηλές. Μπορεί να ανατραπεί. Ναι. Και να σου πω και να είσαι προτινόμενη τι έγινε. Φοβάται ότι θα φύγει. Μα στο χέρι της, να τα αλλάξει όλα. Είναι ακόμα Τετάρτη. Και δεύτερον, το ένα τζιμένα τίσερτ που λες δεν ξέρω που ακριβώς αναφέρεσαι, αλλά έχουμε πει και άλλες φορές ότι ένα απλό look μπορεί να είναι πολύ σωστό και να πάρει μια καλή βαθμολογία και ένα look που έχει πάρα πολύ προσπάθεια, όπως εσύ αυτό που φοράς σήμερα, και γι' αυτό λόγο πήρες και διάρκεια επίσης, όχι μόνο άσο, γιατί βλέπουμε μια προσπάθεια που έχεις ξεπεράσει τον εαυτό σου. Αλλά δεν πέτυχε. Και μη σύγκρισεις τις βαθμολογίες της δικές μας με το συμπαικτριό σου, διότι υπάρχουν πολλά πράγματα από πίσω, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και έχουμε πει ότι την κάθε μία τη βαθμολογούν διαφορετικά. Ναι, αυτό ακόμα δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν πρέπει να το δεχτείς, Μαρία μου, γιατί... Ναι, βρε, Μαρία μου, αλλά είναι 5 βαθμικοί, είστε 11 κορίτσια. Πόσες φορές πρέπει να σας το πούμε αυτό. Μαράκι, η κάθε μία έχει ένα δικό της στυλ, ανάλογα με την προσπάθεια που κάνει. Εγώ ίδια δεν σου έχω βάλει 4. Με την πλησία φούστα και το πλεκτό. Πριν 3 εβδομάδες ένα 4. Όλα τα άλλα είναι ένα. Και εγώ και δεν σου βάλα την Παρασκευή 4 για ένα look. Και 3 σου βάλα. Για ένα look το οποίο είχε δεν πάρα πολλά λάθη. Δεν έχω παράπονο από εσάς συγκεκριμένα, κύριε Κουδουνάρη. Από εμάς έχει δηλαδή. Άκου, Μαράκι, να σου πω λίγο για να ηρεμήσει και εσύ και να γλυκάνει λίγο. Όταν ένα άνθρωπο προσπαθεί και πειραματίζεται, είναι πολύ λογικό να το καταλαβαίνουμε και εμεί ω Κριτική Επιτροπή. Αλλά όταν αυτό το πράγμα δεν βγαίνει, να παίρνει ένα βαθμό ο οποίο δεν είναι μέτριο. Ωραία. Μην συγκρίνεις λοιπόν τον εαυτό σου με άλλα κορίτσια, όπως καμία δεν πρέπει να συγκρίνεται με καμία άλλη. Ακόμα και αν είσαι προτινόμενη και αν δεν είσαι προτινόμενη, σκέψου, κάνε αυτό που πρέπει να κάνεις και θα σου βγει. Κάνεις ένα look και πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο από όλα. Καλά κάνεις. Και καλά κάνεις. Όμως πρέπει να ακούσεις και τη φωνή της εμπειρίας και της λογικής. Δεν σε κρίνουμε σύμφωνα με το αν είσαι καλό ή κακό κορίτσι ή προσπαθούμε να σε θάψουμε. Μη σου περνάνε τέτοιες ιδέες από το μυαλό σου. Τέτοιες γιατί περνάνε είναι, όμως, γιατί βγαίνει είναι έξω άδικο. Και τις λένε όλοι ότι ναι, είσαι καταπληκτική. Είναι άδικο. Είναι πραγματικά άδικο αυτό το πράγμα. Και ξέρεις τι, αδικείς τον εαυτό σου και πυροβολείς τα πόδια σου, γιατί θα φοβηθείς και θα σταματήσεις να κάνεις τέτοια looks. Και ξαναλέω, εγώ 2 εβδομάδες τώρα, αν δεν κάνω λάθος, σας ακούω και δεν έχω μιλήσει καθόλου. Μαρία, απλά... 2 εβδομάδες τώρα σου λέμε μόνο τα καλύτερα. Εγώ 2 εβδομάδες. Δεν σου βάζουμε μόνο 1 και 2. 2 εβδομάδες τώρα σου λέμε συνεχώς ότι εξελίσσεσαι, πειραματήρεσαι, πας πάρα πολύ καλά και προσπαθείς, έχεις άλλο μάτι, ακούς και κάνεις πράγματα τα οποία είναι πολύ προχωρημένα. Τα πολύ προχωρημένα γίνονται και λάθη. Αποφάσισε αν θες να είσαι από αυτούς που θα είναι οι προχωρημένοι που θα κάνουν και λάθη ή θες να είσαι follower σε κάποιους άλλους και απλά να ακολουθείς τι κάνει αυτός, το κάνω κι εγώ. Δεν είσαι τέτοιος άνθρωπος. Είσαι άνθρωπος, είσαι πρωτοπόρα. Μείνε στην πρωτοπορία σου, δούλεψε εκεί επάνω και μη σε νοιάζει βαθμολογία. Εκτός αν θες να βάλεις μία φούστα και μία μπλούζα και να παίρνεις διαράκια, τριαράκια, πασάμι. Αυτό σας λέω, δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Αφού δεν θέλεις λοιπόν αυτό, κάτσε στην επιλογή σου. Αγωνίσου, δούλεψε και τα πας πάρα πολύ καλά. Δεν σου έχει πει κανείς ότι τα πας λάθος. Χριστίνα μου, ήθελες να προσθέσεις κάτι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία θέλει να πει και δεν έχει τον τρόπο να το πει. Γιατί όπως ένιωσε αυτή σήμερα και εγώ ένιωσα έτσι χτες, απλά εγώ δεν το έδειξα τόσο πολύ, ότι είναι λίγο, ας το χαρακτηρίσω, άδικο, σε εισαγωγικά πάντα, οι προχωρημένες κοπέλες που κάνουν προσπάθεια και είναι σε κάποιο καλό επίπεδο να βγαίνουν στο τέλος της εβδομάδας ίσως προτινόμενος, ενώ άλλες που απλά έχουν κάνει ένα σωστό στυλ χωρίς ενδιαφέρον, να μην κινδυνεύουν. Αυτό. Ξέρεις τι γίνεται, Χριστίνα μου, δεν είναι σχολείο εδώ. Καλά, προφανώς. Είναι διαγωνισμός. Συμφωνώς. Η προσπάθεια παίζει ένα μεγάλο ρόλο σίγουρα, αλλά το μικρότερο ρόλο.
ένα μεγάλο, αλλά το μικρότερο. Δεν ξέρω αν αυτό που λέω τώρα είναι κατανοητό, γιατί και εσύ μπορεί να χορεύεις, ας πούμε, ας μιλήσουμε τη δική σου δουλειά, μπορεί να κάνεις άπειρες πρόβες για μια χορογραφία, μήνες, και τη βραδιά της παράστασης να μην χορέψεις καλά. Πιστεύεις ότι ενδιαφέρει κάποιον πόσες πρόβες έχεις κάνει? Όχι. Όχι. Λοιπόν, βλέπουμε μια εικόνα που μπορεί να είναι ανέμπνευστη, αλλά είναι σωστή. Θα πάρει έναν καλό βαθμό. Ή ένα μέτριο βαθμό. Μια εικόνα που έχει πάρα πολύ προσπάθεια, αλλά είναι λάθος, δεν μπορεί να επιβραβευτεί για την προσπάθεια. Εντάξει, μην επαναπάβεστε σε απλά και ευκολάκια πράγματα. Γιατί αυτές που προσπαθούν, κάπου θα φτάσουν και κάπου θα τους βγει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό. Ωραία. Για να δούμε το σύνολό σου, Ιωάννα μου. Εκεί είχαμε μείνει.